σελίδα 142. Είναι από το βιβλίο Αριθμοί, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα και εδάφιον 4. Σελίδα 142, βιβλίο Αριθμοί, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα και εδάφιον 4. Και το σύμμικτο πλήθος το μεταξύ αυτών επεθύμησαν επιθυμίαν. Και έκλαιον πάλι η Ισραήλ και είπων, τι θέλει δώσεις ημάς κρέας να φάγομεν. Ενθυμούμεθα τα οψάρια τα οποία ετρώγομεν εν Αιγύπτο δωρεάν, τα αγκούρια και τα πεπόνια και τα πράσα και τα κρόμια και τα σκόρδα. Τώρα δε η ψυχή μόνη είναι κατάξερος, δεν είναι στους οφθαλμούς ημών ιδού ουδέν άλλο παρά τούτο το μάνα. Το δε μάνα ή το ως ο σπόρος του κοριάνδρου και το χρώμα αυτού ως το χρώμα του βδελίου. Ο λαός περιεφέρε το συνάγον αυτό και ήλεθον εις Μήλον και εκοπάνιζον αυτόν εις Ιχδίον και έψινον αυτό εις Χήτραν και έκαμνον εγκριφίας εξ αυτού. Και γεύσης αυτού ήτο ως γεύσης λαχάνου εξελαίου. Και ότε κατέβαινε η δρόσος εις το στρατόπεδον τη νύχτα, έπιπτε το μάνα επ' αυτής. Και ήκουσεν ο Μωυσής των λαών κλαίοντα κατά συγγενείας αυτών, έκαστον εις την θύραν της σκηνής αυτού, και εξήφθη η οργή του Κυρίου σφόδρα, εφάνει δε τούτο κακόν εις τον Μωυσήν. Τώρα να πάμε στο 18 εδάφιο. Και είπε ο Κύριος, και είπε προς τον λαόν, αγιάσατε αυτούς δια την αύριον και θέλετε φάγει κρέας, διότι εκλάψατε εις τα ότα του Κυρίου λέγοντες, τι θέλει δώσεις ημάς κρέας να φάγομεν, διότι καλά είμεθα εν Αιγύπτο. Δια τούτο θέλει σας δώσει κρέας ο Κύριος και θέλετε φάγει. Δεν θέλετε φάγει μίαν ημέραν, ούτε δύο ημέρες, ούτε πέντε ημέρες, ούτε δέκα ημέρες, ούτε είκοσι ημέρες. Ολόκληρον μήνα θέλετε φάγει, έως σου εξέλθει εκ των μικτήρων σας και γίνει σε εσάς αηδία, διότι υπηθήσατε εις τον Κύριον ως της είναι μεταξύ σας και εκλάψατε ενώπιον αυτού λέγοντες, διατί να αναχωρήσομεν από της Αιγύπτου. Και είπε ο Μωυσής, 600.000 πεζών είναι ο λαός εν μέσω των οποίων εγώ είμαι. Και εσύ είπας, θέλω δώσεις αυτούς κρέας δια να φάγω συν ολόκληρον μήνα. Θέλουσι σφαχθεί δια αυτούς τα πίμνια και αγέλε δια να εξαρκέσω συν εις αυτούς. Ή θέλουσι συναχθεί ομού πάντα τα οψάρια της θαλάσσης δια αυτούς δια να εξαρκέσω συν εις αυτούς. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, μήπως η χείρ του Κυρίου εσμικρύνθη, τώρα θέλεις ειδή αν εκτελείται ο λόγος μου η ουχή. 30 εδάφιο. Και ανεχώρησεν ο Μωυσής στο στρατόπεδον αυτός και οι πρεσβύτεροι του λαού και εξήλθεν άνεμος παρά Κυρίου και έφερεν ορτίκια από τις θαλάσσεις και έριψεν αυτά επί το στρατόπεδον έως μίας ημέρας οδόν εντεύθεν και έως μίας ημέρας οδόν εντεύθεν κύκλο του στρατοπέδου και ήσαν ως δύο πήχας επί το πρόσωπον της γης. Και σηκωθείς ο λαός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα και όλη την ακόλουθεν ημέραν εσύναξον τα ορτίκια, ο συνάξας το λιγότερον εσύναξε 10 χωμόρ και εξύπλωνεν αυτά κύκλο του στρατοπέδου διε αυτούς. Ενώ δε το κρέας ή το αίτη εις τους οδόντας αυτών, πριν μασηθεί, εξήφθη η οργή του Κυρίου επί των λαών και επάταξε ο Κύριος των λαών επληγή μεγάλη και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Κιβρόθ Αταβά, μνήματα επιθυμίας, διότι εκεί ετάφη ο λαός ο επιθυμητής. Και ανεχώρησεν ο λαός από Κιβρόθ Αταβά εις Ασυρώθ και έμεινεν εν Ασυρώθ αμήν. Ο λαός Ισραήλ, λαός του Θεού εκλεκτός, τον οποίον ο Θεός εξέλεξε
για να τον οδηγήσει από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στη γη της ελευθερίας, στη γη της ευλογίας, στη γη της Χαναάν, τη γη ρέουσα, γάλα και μέλι, και εξήλθεν με χείρα κρατεά και βραχίωνα εξυπλωμένο κατά το λόγο του Θεού ο λαός Ισραήλ, εξήλθε από την Αίγυπτο 600.000 άνδρες πεζοί χωρίς τα παιδιά, και με ταυτόν όμως ανέβει μέγα πλήθος σύμμικτων ανθρώπων και πίμνια και αγέλε και κτίνη πολλά σφόδρα. Δηλαδή μαζί με το λαό Ισραήλ εξήλθαν και άνθρωποι από την Αίγυπτο με το φρόνημα της Αιγύπτου. Με έκπληξη όμως είχαν διαπιστώσει τη δύναμη του Κυρίου των δυνάμεων και αποφάσισαν, πήραν στερεά απόφαση να εξέλθουν, να εγκαταλείψουν δηλαδή την Αίγυπτο, να εξέλθουν και αυτοί με το λαό του Θεού, γενόμενοι και αυτοί μέτοχοι των υποσχέσεων του Θεού, και να εισέλθουν με την οδηγία του Θεού μέσα στη γη Χαναάν, τη γη τη ρέουσα, γάλα και μέλι. Ο Θεός έκανε μεγαλεία με το λαό Ισραήλ. Όταν έφτασαν μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, κυνηγημένοι από τον Φαραώ και τους στρατιώτες της Αιγύπτου, ο Θεός άνοιξε τη θάλασσα και έκανε το μοναδικό αυτό θαύμα που μέχρι και σήμερα με έκπληξη ακούμε και με δυσκολία πιστεύουμε. Επαναλαμβάνω, με έκπληξη ακούμε εμείς οι πιστεύοντες και με δυσκολία οι άνθρωποι πιστεύουν αυτό το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Θεός για να περάσει ο λαός Ισραήλ και να σωθεί στην πραγματικότητα οριστικά μέσα από τη θάλασσα καθώς την άνοιξε, και στην προσπάθεια του Φαραώ και των Αιγυπτίων να κυνηγήσουν και να θανατώσουν το λαό Ισραήλ, προσπέρασαν και αυτοί με προπαίτεια θα έλεγα, κινούμενοι από το μίσος εναντίον του λαού Ισραήλ, πέρασαν και αυτοί. Όμως ο Θεός έκλεισε τη θάλασσα επάνω τους και έτσι κατεστράφησαν όλοι οι στρατιώτες της Αιγύπτου που βγήκαν να κυνηγήσουν το λαό Ισραήλ, και οριστικά λέει ο λόγος του Θεού εκείνη την ημέρα σώθηκε ο λαός Ισραήλ από το μένος του Φαραώ και των Αιγυπτίων. Όμως και άλλα θαύματα έκανε ο Θεός μέσα στην έρημο, καθώς τους οδηγούσε δίψασαν και ο Θεός έβγαλε ίδωρ από την πέτρα η οποία ακολουθούσε το λαό Ισραήλ ώστε για 40 χρόνια δεν ξαναδίψασαν. Αλλά και πείνασαν και ο Θεός έδωσε το μάνα άρτον εξ ουρανού, όμοιον λέει η Γραφή με σπόρο κοριάνδρου, το χρώμα αυτού ήταν ως χρώμα του βδελίου, το κοπάνιζαν, το έτριβαν και έκαναν πίτες με γεύση τηγανίτες, που όμως αυτό το νερό και αυτή η τροφή την οποία ο Θεός έδωσε για να καλύψει όλες τις ανάγκες του λαού Ισραήλ ήταν η αιτία που για 40 χρόνια καμία νόσος των Αιγυπτίων δεν ήλθε σε αυτούς, και όχι μόνο αυτό, αλλά έφτασαν γεμάτοι ζωή και δύναμη και αυτοί και τα παιδιά τους μέχρι τη γη Χαναάν. Όμως επανερχόμεθα, μέσα στο λαό Ισραήλ τον ομοιογενή, τον αληθινό Θεό, λαό του Θεού, υπήρχε και σύμμικτο πλήθος. Δηλαδή υπήρχε πλήθος με φρόνημα της Αιγύπτου, καθώς και υπήρχε και ο λαός Ισραήλ με φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί άλλο είναι ο λαός του Θεού που έχει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, κι άλλο είναι αυτοί που συμπορεύονται με το λαό του Θεού έχοντες το φρόνημα της σάρκας και το φρόνημα της Αιγύπτου. Αυτοί λοιπόν οι έχοντες το φρόνημα της Αιγύπτου επεθύμησαν, καθώς έτρωγαν μόνο μάνα και έπιναν μόνο νερό, επεθύμησαν τις τροφές και τα ποτά της Αιγύπτου.
γιατί για αυτούς που είναι σύμμικτο πλήθος, και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, να δούμε ποιοι είναι και πώς είναι αυτοί που είναι σύμμικτο πλήθος, για αυτούς που είναι λοιπόν σύμμικτο πλήθος, οι επιθυμίες που έχουν στην καρδιά τους φανερώνουν, αποκαλύπτουν ότι δεν είναι καθαρόαιμος λαός του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού έχει ένα χαρακτηριστικό, την καρδιά του την έχει δώσει στο Θεό, αλλά και το σώμα του και την ψυχή του και το πνεύμα του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ για το Σταυρό του Χριστού και στο Σταυρό του Χριστού και με το Σταυρό του Χριστού πέθανα για τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και ο κόσμος πέθανε για μένα. Πριν προχωρήσουμε στις επιθυμίες που υπάρχουν, να πούμε ότι αυτό το σύμμικτο πλήθος με αυτές τις έντονες επιθυμίες που είχε παρέσυρε και πολλούς από το λαό Ισραήλ, καθώς τους θύμιζαν τι ωραία που περνούσαν τότε στην Αίγυπτο τρώγοντας ψάρια δωρεάν, αγκούρια, πεπόνια, πράσα, κρομίδια και σκόρδα, ενώ τώρα η ψυχή τους ήταν κατάξυρος, καθώς έτρωγαν μόνο μάνα. Παρόλο που το μάνα ήταν αυτό που ο Θεός τους έδωσε, εύγευστο και καλύπτον όλες τις ανάγκες, καθώς λέγει και ο Λόγος του Θεού ότι εν το Ιησού Χριστό είμαι θα πλήρης, όμως η ψυχή τους θυμόταν και το σώμα τους και το πνεύμα τους θυμόντουσαν την απόλαυση της τροφής των ψαριών και των άλλων εδεσμάτων της Αιγύπτου, χωρίς όμως να θυμώνται καθόλου και τα βάσανα της Αιγύπτου. Με αποτέλεσμα η επιθυμία ανέβηκε, η επιθυμία του σύμμικτου πλήθους εμόλυνε και, το λαό Ισραήλ και άρχισαν όλοι μαζί να γογγίζουν στον Μωυσή και στον Ααρών αλλά και ενώπιον του Θεού, καθώς επιθυμητές κακών οι επιθυμίες τους τους οδήγησαν στο να εκζητούν πράγματα του παρελθόντος, της παλιάς ζωής, πράγματα της Αιγύπτου, καθώς το φρόνημα της Αιγύπτου ανέβηκε και κυριάρχησε στην καρδιά των ανθρώπων αυτών. Ας δούμε λοιπόν το σύμμικτο πλήθος, το οποίο σύμμικτο πλήθος δεν θα το δούμε δίπλα μας, αλλά σήμερα θα το δούμε μέσα μας ή θα προσπαθήσουμε να το δούμε μέσα μας. Είναι αυτό το οποίο ζητάει ψεύτικες ελευθερίες και αλότρια πράγματα έξω από το λόγο και το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό που ερεθίζει την καρδιά των ανθρώπων που έχουν αφιερωθεί στο Θεό και στα πράγματα του Θεού και ακόμη καλύτερα και περισσότερο έχουν ευεργετηθεί από το Θεό, έχουν ελευθερωθεί από το Θεό και ιδιαιτέρως για την Καινή Διαθήκη έχουν σωθεί μέσα από τα δεσμά του κόσμου από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θα έρθουν αυτές οι επιθυμίες μέσα μας εφόσον υπάρχουν. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού είναι σαφής, καθώς λέγει ότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και κανέναν δεν πειράζει. Γι' αυτό μη λέτε ο Θεός μας έφερε μπροστά σε αυτό τον πειρασμό, σε αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας πειράζεται ο άνθρωπος, ο οποίος παρασύρεται βλέποντας, σκεφτόμενος, υπολογίζοντας
την απόλαυση την προσωρινή της αμαρτίας, και να το πω όχι τόσο απόλυτα αμαρτίας, την επιθυμία των άλλων πραγμάτων, όπως λέει ακριβώς ο Λόγος του Θεού, ερεθίζεται με αυτές τις επιθυμίες η καρδιά, και η καρδιά η οποία τελικά έχει το μεγάλο αυτό προσόν να παρασύρει τον άνθρωπο προς αυτά είτε που του αρέσουν, είτε που θέλουν, είτε που λογαριάζουν και υπολογίζουν. Γι' αυτό το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου είναι η καρδιά, η ψυχή, θα λέγαμε ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος ερεθίζεται από τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αλλά και την αλαζονία του βίου. Γι' αυτό είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να θανατώνει τα έργα της σαρκός, δια της δυνάμεως, και μόνο έτσι μπορεί, της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να καταλαγιάζουν οι επιθυμίες και να πεθαίνουν οι επιθυμίες με το Σταυρό του Χριστού, μπρος στο Σταυρό του Χριστού, για το Σταυρό του Χριστού, ώστε ο άνθρωπος να είναι πραγματικά ελεύθερος και να απολαμβάνει και να ζει την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό βέβαια είναι ανθρωπίνως αδύνατον, γιατί οι επιθυμίες φουντώνουνε, αλλά το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού είναι ότι μπορεί ο άνθρωπος, αν θέλει, μπορεί να δαμάζει το σώμα του και να το δουλαγωγεί δια του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μπορεί ο άνθρωπος να εκλέγει και να απορρίπτει, ζητώντας όμως πάντοτε βοήθεια από το Θεό, που είναι και το μεγάλο μας μυστικό. Όταν ο Θεός αναγεννήσει τον άνθρωπο, όταν ο Θεός τον ελευθερώσει αφαιρώντας με το βάφτισμα εν ύδατη το έργο της σαρκός, των αμαρτιών της σαρκός, και όταν ιδιαιτέρως λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο έλθει απάνω του, αλλά και τα τρία αυτά πρέπει να υπάρχουν, τότε ο άνθρωπος μπορεί να δαμάζει το σώμα του και να το δουλαγωγεί, γνωρίζοντας ότι η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας που όμως πάντοτε δεν είναι μόνο νικηφόρος, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστούμε το Θεό που κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όμως ο λαός Ισραήλ άρχισε να κλαίει, να πονάει η ψυχή του, γιατί δεν μπορεί να κλαίει ο άνθρωπος αν δεν πονάει η ψυχή του, από τη δύναμη των επιθυμιών που τον κυριάρχησαν. Φοβερό δεν είναι? Έχετε δει άνθρωπο χριστιανό ερωτευμένο με το γειτόνισσα να κλαίει και να σπαράζει? Σας εύχομαι να μην το δείτε ποτέ. Όταν οι επιθυμίες κυριαρχήσουν στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος πονάει, κλαίει. Και εδώ είναι το καταπληκτικό, αδελφοί αγαπητοί. Όταν ο άνθρωπος πονάει και κλαίει, ο Θεός ανταποκρίνεται. Και ανταποκρίθηκε. Λέει του Μωυσή, τους άκουσα, δεν είναι καλό, αλλά εγώ αποφάσισα να τους δώσω κρέας όπως ζήτησαν. Δεν είναι φοβερό? Εκπληρώνει πάσαν βουλήν και επιθυμίαν του ανθρώπου, τον οποίον βλέπει να κλαίει και να ταλαιπωρείται. Αυτό βέβαια είναι καλό, εάν σκεφτούμε ότι κλαίμε και ταλαιπωρούμεθα
υπέρ του Χριστού, για τη ζωή του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού, ότι ο Θεός καλύπτει. Αλλά είναι τραγικό όταν κλαίμε και πονάμε για επιθυμίες αλλότριες έξω από το θέλημα του Θεού. Πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Όταν λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί, το εννοεί. Όταν λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, το εννοεί. Το κρίσιμο σημείο είναι τι ζητάμε. Γιατί πονάει η καρδιά μας, γιατί φλέγεται η καρδιά μας. Ο Μωυσής βέβαια δεν πίστεψε. Λέει, όταν του είπε ο Θεός ότι θα σου δώσω κρέας για όλο το λαό, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, για ένα ολόκληρο μήνα, ο Μωυσής λέει αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πώς είναι δυνατόν να μου δώσεις κρέας για ένα ολόκληρο μήνα για 1 εκατομμύριο ανθρώπους? Και ο Θεός του είπε αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας σήμερα. Η χείρ του Κυρίου εσμικρύνθη ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί ο λόγος μου. Και με έκπληξη είδε ο Μωυσής εκατομμύρια ορτίκια μαζεμένα πάνω από τη θάλασσα, από τον αέρα, να πέφτουν μπροστά στο στρατόπεδο του λαού Ισραήλ. Μία μέρα, μία νύχτα και άλλη μία μέρα μάζευαν. Τα έστρωσαν και τρώγαν για 1 μήνα. Αλλά όμως οι επιθυμητές των κακών απέθαναν. Τους επάταξε ο Θεός. Είναι πιστός ο υποσχεθής, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Εάν επιθυμήσεις και κλάψεις και πονέσει η ψυχή σου, θα σου δώσει. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι γιατί πράγμα κλαίει η ψυχή σου. Γιατί πράγμα επιθυμεί η ψυχή σου. Και το δεύτερο επίσης επικίνδυνο είναι ότι βαρέθηκαν το μάνα. Απέκαμαν τρώγοντας αυτό που τους καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες της ζωής τους, ώστε να είναι συνεχώς υγιείς, χωρίς καμία νόσος της Αιγύπτου να έλθει επάνω τους. 2 πράγματα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να προσέχει ο χριστιανός, και είναι το μήνυμα σήμερα. Τι είναι αυτό που επιθυμείς τόσο πολύ και ζητάς? Πήγαινε το στο Θεό. Μη τυχόν και σου δώσει κάτι που θα σε φέρει σε θάνατο. Και να μην βαριόμαστε, να μην αποκάνουμε μέσα στη λατρεία που ο Θεός έχει προσδιορίσει για την Εκκλησία, που είναι η διδαχή των Αποστόλων, η κλάση του Άρτου, η κοινωνία μεταλλήλων και οι προσευχές. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν χρειάζεται μοντέρνα πράγματα, αλλά τα μοντέρνα και τα νεότερα πράγματα έρχονται όταν ο άνθρωπος δεν απολαμβάνει με το ζήλο του Θεού τα πράγματα που ο Χριστός χαρίζει, τη δύναμη του Ευαγγελίου και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το Λόγο του Θεού που καταρτίζει τον άνθρωπο και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που οικοδομούν τον άνθρωπο. Πολλές φορές έχουμε πει, αδελφοί αγαπητοί, διδαχές ποικίλες και παράξενες δεν οδηγούν τον άνθρωπο στην ευλογία του Θεού. Στην ευλογία του Θεού ο άνθρωπος έρχεται με τα πάσης βεβαιότητος μόνο, όχι με βιβλία και βιβλιαράκια που εγείρουν, ξεσηκώνουν τη σάρκα, μόνο με το Λόγο του Θεού. Και μόνο με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου οικοδομείται ο άνθρωπος, όχι με έργα σαρκός που διεγείρουν τη σάρκα αλλά αφαιρούν από τον άνθρωπο αυτά που ο Θεός έχει δώσει σε μας για το απόλυτο καλό, την απόλυτη ευλογία και για την ουράνια δόξα, όπου θα απολαύσουμε πλήρως το μισθός μας, Θεού θέλοντος. Αμήν.